Έλα να ξεκινάμε μια φορά πριν τις και τέταρτο. Είναι η εκπομπή του ΠΑΟΚ 24. Η πιο εμπορική εκπομπή του ελληνικού ραδιοφώνου. Μεγάλη μέρα σήμερα. Μεγάλη μέρα για τον ΠΑΟΚ. Έχουμε καταρχάς να πούμε 12 διαφημίσεις. Είναι μεγάλη εκπομπή. Είναι η κορυφαία, η πιο εμπορική εκπομπή. Εσύ πες ότι δεν είναι. Καλωσορίζουμε. Εγώ τι να πω. Κάτσε να καλωσορίσω. Την εταιρεία Alter Ego. Εκεί στην γειτονιά του Σεκισλόγλου. Την εταιρεία που μου έβαλε κουστούμι για πρώτη φορά στη ζωή μου. Την εταιρεία που με έπεισε. Να βγει ένας υπεύθυνος του καταστήματος να μας πει πόσα τόπια ύφασμα ξόδεψε. Κορυφαίο κάζου αντίσημο και κύριλε. Μοναδικά σχέδια σε γαμπριάτικα κουστούμια, παιδιά. Όχι σαν αυτό που φούσε τον Τζορμπατζόγλου. Λες και ήταν της Μευγάλ. Τα ο γαμπρός της Μευγάλ, κανονικά. Να τα μας μπαίνουν ιδέες. Αυτή του βάλει τα δύο πόδια σε ένα παπούτσι. Μέχρι και η μουστάκια του βάλει να ξυρίσει. Αυτή. Δεν με μπερδεύει με άλλον. Προχώρα. Είναι φανερό το που οδεύεις. Σε εντυπωσιακά χαμηλές τιμές στα γαμπριάτικα. Έτσι, Δημήτρη μου. Έτσι, αν θες να ξαναζήσεις σε ηλικία ενήλικα το γάμο σου. Υποβαθμίστηκες εν διαπουσία σου τώρα. Δεν ήσουν εδώ πριν να ακούσεις. Συνήθως ο Κόλκας έλεγε ότι παντρεύτηκε στα 14. Κάποια στιγμή, άμα τα θύμωνε πάρα πολύ, έλεγε και στα 12. Σαν Τούρκος, ξέρω εγώ, σαν Μωάμεθανός. Και τώρα έπεσε 3 χρόνια, διότι εχθές είπες κάτι. Ναι, το οποίο μας άφησε εμβρόντιτους. Δηλαδή πραγματικά. Το μόνο που σκεφτήκαμε να πούμε. Πες για τα γαμπριάτικα τώρα. Ο Άγιος Πέτρος απαρνήθηκε το Χριστό και εσύ την παντσέτα, ρε φίλε. Δηλαδή, όχι, ντροπή. Δηλαδή, ντροπή. Μεγάλη εβδομάδα τώρα ντροπή. Εννοείται. Δηλαδή αν είναι δυνατόν. Μα δεν το έκανες επειδή νηστεύεις. Εννοείται ότι νηστεύω. Από κρέας αυτήν την εβδομάδα. Έστω αυτό μπορώ. Είμαι κατά τα άλλα ανίκανος για άλλα πράγματα. Αλλά αυτό μπορώ. Τέλος πάντων. Μεγάλη εβδομάδα. Και όπως το συνηθίζουμε, μαζί με τα καταστήματα του ΠΑΟΚ και την μπουτίκ στην Τούμπαλα και το κεντρικό μαγαζί Αγίας Σοφίας Μιερμού, θα δώσουμε ένα ξεχωριστό δώρο. Βεβαίως, μαζί με το δώρο, ακούστε τι άλλο γίνεται αύριο Μεγάλη Πέμπτη στα καταστήματα του ΠΑΟΚ. Εκπτώσεις 60% σε αθλητικό εξοπλισμό και επιλεγμένα προϊόντα της Μάκρον. Επίσημες ζακέτες, επίσημα ρούχα αποστολής, προπόνησης, γενικότερα ζακέτες κτλ. Εκπτώσεις 70% αύριο Μεγάλη Πέμπτη σε όλα τα υποδήματα, λέει. Ποδοσφαιρικά, casual, γυναικεία, παιδικά, ανδρική υπόδειξη κτλ. Ναι, και εγώ θέλω. Οι προσφορές αύριο Μεγάλη Πέμπτη σε όλα, στα δύο καταστήματα αλλά και στο paokfc.gr, στο store, από τις 9.30 το πρωί έως εξάντληση των αποθεμάτων. Και βέβαια μέχρι το βράδυ όπου κλείνει το κατάστημα. Βγάζουμε τελεία. Όχι, είναι, ναι, τελειώνει η σεζόν. Είναι η μέρα τελειώνει προς, και ναι, η χρονιά σιγά σιγά. Εντός έδραση μάτς δεν έχει. Τι θέλω να πω. Αύριο Μεγάλη Πέμπτη. 34 ευρώ έδωσε για την λαμπάδα. ΠΑΟΚ. Αλλά είχε στολή μέσα. Μπράβο. Έχουμε εμείς. Κάτσε ρε, αυτό είναι σημαντικό τώρα. Ναι. Ναι. Κάτσε να πω αύριο μια βόλτα. Έχουμε να δώσουμε 2 λαμπάδες. Η μία είναι με μονόπολη και η άλλη με την παιδική φανέλα. Μονόπολη του είχα πάρει. Ναι, εμείς, αυτό πρέπει να είναι, εμείς, με τη φανέλα. Εμείς τι να δώσουμε από τις δύο σήμερα. Εντάξει, εγώ έχω και τις δύο. Τώρα από εκεί πέρα. Να δώσουμε τη μονόπολη σήμερα. Και αύριο τη φανέλα. Να δώσουμε ΠΑΟΚ μονόπολη. Λοιπόν. Λαμπάδα μονόπολη. Να βγάλουμε μια μονόπολη με τα σούπερ μάρκετ. Αγόρασε αυτό. Και τέτοια, έτσι, αγόρασε το. Να κάνουμε μια τέτοια. Μην κοροϊδεύεις, ρε. Μην τα πάθεις εσύ, αλλάζουν αυτά. Δεν βλέπεις τι γίνεται. Δεν ξέρουμε αν θα γίνει αξιολόγηση, δεν ξέρουμε αν θα γίνουν capital control. Είμαστε capital σε. Capital control έχουμε και πήγαμε πριν με τη ΔΕΗ χθες και μας είπαν μόνο Πειραιώς. Δεν θέλουν λεφτά, έχουν πολλά φέρνια. Έχουν αυτή, δεν έχουν μια χαζούστο, εντάξει, δεν το συζητάμε. Για όλες εσάς τους γονείς, αλλά και για όσους ψάχνετε δώρο για το βαφτιστήρι, εδώ είμαστε. Οριακά προλαβαίνετε. Σήμερα, αύριο. Θα δώσουμε μέσα από διαγωνισμό και από τα μηνύματα την λαμπάδα με τη μονόπολη, τη συλλεκτική για τα 90 χρόνια, έχει λαμπάδα ΠΑΟΚ Graffiti, θα την βρείτε στα καταστήματα του ΠΑΟΚ με 39,90, προσφορά είναι εδώ λέει, από 55,80, 39,90. Εμείς την κληρώνουμε. Γράφετε FM, αφήνετε κενό, ΠΑΟΚ, λαμπάδα,
Έτσι, εννοούμε τη Μονόπολη. Αύριο θα δώσουμε την, τη δεύτερη. ΠΑΟΚ Λαμπάδα και αποστολή στο 54526. FM κενό ΠΑΟΚ Λαμπάδα και αποστολή στο 54526. Στις 2 θα κάνουμε την κλήρωση. Αυτά. Τελικά παίζει σήμερα ο Ολυμπιακός ΠΑΟΚ? Δεν παίζει. Εννοείται, ρε. Κανονικά 5 ώρα δεν παίζει. Κανονικά. Ποιος θα βάλει αριστερό μπακ? Λέοβατς. Ανέβηκε. Χαραλάμπους. Ηλίας Χαραλάμπους. Κάνουμε μια δεκάδα για σήμερα. Κάνε μια δεκάδα. Σαμοτούλσι, κάτω το κάτω. Καλά ξεκινάς. Έχει ήλιο, δεν μπορεί να βλέπει τις εξόδους. Είναι νωρίς το μάτς. Στο δεξί άκρο της άμυνας Παναγιώτης Σιδηρόπουλος, αδερφός. Κέρδισες. Κέρδισες. Αριστερά Χαραλάμπους. Αριστερό πύρβου. Στόπερ. Μέγκαχεντ. Μέγκαχεντ με Ντόλμπερκ. Να έχουμε ύψους. Απροσπέλαστη. Τελείωσε. Αμυντικό χάφα. Τι θα παίξει, τι σύστημα θα παίξει? 4-3-3. 4-3-3. Ένα εξάρι. Ναι, το όχι. Ο Αχιλέας το έχει. Τελείωσε. Παίζει πάντου έτσι κι αλλιώς. Μέσα δεξιά, Ντίντι Μπέρχολτ. Το Ντίντι, πού το θυμάμαι. Κάτω των 20 που ακούν τώρα μην έχουν άγνωστες λέξεις. Έχουν άγνωστες. Δεξί εξτρέμ, ο Γιέσπερ Γιόχανσον. Ο νέος Λάουντρουπ. Δεξί πόδι είχε. Αριστεροπόδος. Α, παίζει ανάποδα. Έχει άλλον αριστερά τώρα, ναι. Γι' αυτό. Παίζει με ανάποδα πόδια. Έχω... Σύστημα Στέφεν. Ανάποδα πόδια του βάζει. Τον Άλεξης βάλες. Θα... Αριστερά, ο Άλεξης κατηγορία. Και πρόσεξε, θα πει σεντερφόρο. Πρόσεξε. Και σεντερφόρο ο Φρούμζα. Όχι. Τι. Μίκη Κουίν. Θα μαλώσουν. Βαλένσια. Μίκη Κουίν, φίλε, είχε και ένα τέτοιο. Ο άλλο μου ήρθε με το λασποτήρα να πούμε στο κεφάλι και χαμηλοκόλα Μολδαβία. Όχι, θες κοντό, ευλίγη στο σύνολο. Πήγαμε στη Μολδαβία, δεν ήταν χαμηλοκόλα ούτε η γιαγιά στο σούπερ μάρκετ. Και βρήκαμε χαμηλοκόλα. Και εμείς πήραμε center for με χαμηλοκόλα Μολδαβία γυναίκα, ρε φίλε. Πόντιο Μολδαβία. Δεν είπαμε κάτι για τους πόντιους, Ιβάν. Μέρες που είναι. Μέρες που είναι. Μίκη Κουίν, όχι, όχι. Ναι. Κοντό, ευλίγη στο σχήμα. Γρήγορο. Ένα ουγγρικό άλογο δεν πρέπει να βάλουμε μέσα. Ένα, εκεί ανάμεσα σε Σιώβα και Κόβατς. Αυτά και τα λοιπά. Κόβατς, καλώς ήταν. Πρέπει να βάλει σε τον γρήγορο Μίκη Κουίν. Λες, να του διασπάσει. Ετοιμάζεται να παίξει ο Ολυμπιακός κανονικά. Γράφει εδώ αυτά. Ημερομηνίες, γράφει προαγγελίες. Τι και πώς. Ναι. Ξέρεις τι φοβούνται αυτοί. Τι, να μην κατέβει, να τους κάνει καμιά πλάκα ο ΠΑΟΚ. Να καμιά πλάκα. Θα μπορούσε να γίνει και αυτό, αλλά... Τόσο χιούμορ δεν υπάρχει στην ΠΑΕ ακόμα. Όχι, δεν είναι στην ΠΑΕ σε αυτό. Γιατί συζητήθηκε, να ξέρεις. Απλά φαντάσου την διάρκεια από την ώρα που θα αφήσουμε να εννοηθεί ότι η ομάδα ταξιδεύει, ότι δεν έχουμε πάρει απόφαση, ωραία, και να φανεί ότι πάμε να παίξουμε. Εντάξει, μέχρι να φανεί τι κάνουμε. Θα είχαν κλείσει τα διόδια, ναι, ναι. Οι αρτηρίες όλες, τα αεροδρόμια, τα λιμάνια. Δεν μπορείς να τα κάνεις μόνο και μόνο γιατί έχεις ένα περιβάλλον το οποίο δεν σε βοηθάει. Χάλασε και πάλι το κλίμα από την περασμένη Τετάρτη. Προσέξτε τι, από την περασμένη Τετάρτη και μετά πάνε όλα στραβά. Μύρλα, μέχρι και στο βόλι έχασες. Από τον Παπαδόπουλο. Εσύ, ο Χιμένες. Όχι, λέω τι έγινε. Αυτό με το Χιμένες είναι άνω ποταμών. Άστο, με έχει βγάλει τα ρούχα μου. Αυτό πρέπει να τεθεί θέμα. Είναι παίχτης έδρας, ρε. Εδώ αύριο θα τι έδρας εσύ. Δεν βρίσκει γήπεδο, τι έδρας. Δεν έχει κάνει μια ενέργεια. Το παιχνίδι το προηγούμενο, αυτό το χάνει 100% αυτός. Στο προηγούμενο, ό,τι είναι μέσα η Σύρος είναι ο Χιμένες μέσα. Σε όλες τις φάσεις. Μεγάλο πρόβλημα. Σε όλες. Θέτει εκπομπή θέμα Χιμένες. Εντάξει, εγώ πραγματικά δεν τον ανανέωνα με αυτή την εικόνα, εντάξει. Πραγματικά δηλαδή. Δεν πάει άλλο. Η μπάλα θα πάει. Τράκαρε με τον Τερζή. Όπω Παναγία μου, τόσο πινελί και έχω να ρέξω. Δηλαδή, με έβγαλα από τα ρούχα μου. Στη γειτονιά θα λένε τι γίνεται. Δηλαδή, εντάξει, ο χαζό όταν έχει μπάλα και είναι εδώ φωνάζει. Ωραία. Αλλά σήμερα τι έχει. Σήμερα τι έχει. Ναι. Και μπάσκετ έχουμε. Όπου και εκεί στράβωσε το πράγμα. Ενώ πήγε να στρώσει από τη γιορτή και μετά και όλα όσα συνέβησαν και εκεί ήρθε η κατραπακιά. Και χάντμπολ έχουμε όπου και εκεί εκστραβώσει το πράγμα. Και ο ΠΑΟΚ πρέπει να κερδίσει οπωσδήποτε σήμερα στη Βέρεια το Φίλιππο για να μείνει ζωντανός. Και ποδόσφαιρα έχουμε και δώρα έχουμε και μηνύματα έχουμε να διαβάσουμε. Εντάξει ρε φίλε, υπάρχει μια κινητικότητα διότι ΠΑΟΚ είσαι. Ακόμα και στην εβδομάδα που λες το φεγγάρι της γκρίνιας και της μιζέριας δεν μένεις, δεν πλήττεις με τίποτα διότι υπάρχει δράση ρε φίλε. Είναι ζωντανός οργανισμός ο οποίος πραγματικά παράγει ειδήσεις. Το περιμέναμε. Ότι θα έρθει αυτή η περίοδος των μεγάλων αγώνων. Και εκεί σου λέω που πήγε να στρώσει,
Δηλαδή αυτό το διπλό στο ΆΚΑ, στο μπάσκετ, ήταν το σημάδι. Ότι στρώνει κατά να το βλέπεις. Εκεί που περνάς και στο βόλιο και αυτά κτλ. Έγινε αυτή η γιορτή. Χάλασε όλο το κλίμα, χάλασε η διάθεση. Ακολούθησε μουρμούρα που εδώ ήταν και δικαιολογημένη, γιατί όλα όσα έγιναν ήταν κωμικοτραγικά. Mm. Και από την Τετάρτη και μετά δεν μπορεί να σηκώσει κεφάλι. Δεν, με τίποτα. Με τίποτα. Οι άλλοι στο μπάσκετ πανηγύριζαν κάθε φορά που έπαιρνε καλάθι. Ένα πέρασε του 10 πόντου. Ο Χάτσερ έπαιξε χειρότερα από ό,τι το Φάρο. Χειρότερο ήταν. Δεν υπάρχει αυτό που έγινε με τον μπάσκετ. Δεν κατεβήκαμε. Στο βόλι έχασε στη Σύρο. Με πέντε φάσεις αμφισβητούμενες που πήγαν όλες στη Σύρο. Αυτό πάλι. Πώς έγινε αυτό το πράγμα. Ακόμα περιμένουμε το replay το τελευταίο πόρο του πρώτου σετ. Και έχει και του άλλου να γκρινιάζουν ότι λέει πείτε δεν σε χάσω. Πάω για να γίνει κι άλλο μάθημα. Φαρτάρια λεφτά. 5 ευρώ εισιτήριο. Θα πάρει και 5.000 εισιτήρια, θα πάρει και 25 χιλιάρικα. Τα 10 είναι φόροι, θα πάρει και 15 χιλιάρικα. Ρισκάρεις να με χάσει το κύπελλο, το πρωτάθλημα. Για 15 χιλιάρια. Από όλα αυτοί που το λένε αυτό δεν έχουν κατανοήσει ότι η Σύρος αυτή τη στιγμή είναι σε πολύ καλή κατάσταση και μας δυσκόλεψε πάρα πολύ στο παρατάκι. Ο ΠΑΟΚ δεν είναι καλά, ρε. Ο ΠΑΟΚ δεν είναι καλά. Η Σύρος εντάξει είναι. Σαν να έσκασε. Δεν είναι έτσι. Ο Χιμένες του λέω κάνει παπάδες για τον αντίπαλο. Δεν έχει κάτι ποσοστά 10% στην επίθεση. Η υποδοχή του είναι για τα πανηγύρια, μόνος του χάνει το δεύτερο σετ. Αν θυμάμαι καλά, αυτοί ήρθαν ξεκινώντας το πρωτάθλημα, έτσι. Δηλαδή δεν κάναν προετοιμασία. Ήρθαν τελευταία στιγμή, ή μου φαίνεται. Η Κουβανή. Όχι, ρε. Ο Χιμένε, δηλαδή, πρέπει να ήρθε δεν είναι, βόλε και ξεκίνησε είναι, το πρωτάθλημα. Βόλε, δεν είναι ποδόσφαιρο. Βόλε είναι. Δηλαδή, εντάξει, ήταν από την αρχή στην ομάδα. Ωραία. Οι άλλοι ήρθαν. Οι Αμερικάνοι που είναι καλύτεροι του παίχτε. Και ο Γιαμπλόνσκι και ο Λί είναι καλύτεροι του παίχτε. Αυτή την περίοδο με το Σεπέδα. Εντάξει. Πάει τρακέρνη πάνω σε δικού του παίχτε. Δεν κάνει στην άκρη να βγει υποδοχή. Ωραία. Τα σέρβις του έναν άσο 700 out. Έχει οδηγικά θέματα, δηλαδή δεν κάνει την άκρη. Είναι τρακέρνη. Αλλού, ρε. Όχι, υπάρχει θέμα, Χιμένες τελείως. Είναι το αλλού. Θέτει η εκπομπή. Δηλαδή πραγματικά, ρε, εσύ Χιμένες, εντάξει, φτάνει. Κάνουμε το χαζό επειδή πέρσι, κάνουμε τους χαζούς επειδή πέρσι έκανες παπάδες. Αλλά φέτος αυτό που γίνεται πραγματικά είναι ο καλύτερος παίκτης του αντιπάλου. Με διαφορά τον δεύτερο. Νομίζω δηλαδή, θα σας δώσει απαντήσεις αύριο. Ναι, καλά. Θα μιλήσει στο γήπεδο. Θα κάτσω να σημειώσω πόσους πόντους δίνει στον αντίπαλο. Και πιστεύω ότι από τον Ντόγκιτς θα έχει 6-7 παραπάνω. Έτσι λέω εγώ. Αλλά θα σημειώσω και τις κακές υποδοχές. Ωραία, και τα. Ξέρω εγώ. Εντάξει, η υποδοχή δεν είναι το ατούτου, ρε παιδί μου. Δεν είναι, ρε αγόρι μου, αλλά εντάξει. Τα άλλα που τον περιμένει. Στο βόλεϊ έχει δύο στατιστικές κατηγορίες. Μία υποδοχές και μία άριστες υποδοχές. Για το Χιμένες έχει αποσυρθεί η άριστη υποδοχή. Δεν το μετράνε καθόλου. Δρουν άσκοπο. Μας έχει βάλει τα ρούχα μας τώρα, εντάξει. Μία-δύο. Τόσο πινελίδι έχω να ρίξω αθλητή. Στο παιχνίδι εδώ καθόμουν δίπλα σε μια κοπέλα από τη Σύρο. Η οποία ήρθε με πολιτισμό βόλεϊ. Ωραία, να δει το παιχνίδι. Εντάξει. Ήξερε για σένα, είχε ακουστά. Φαντάσου τι έχει πει στις φίλες τώρα αυτή στη Σύρο. Ναι, δηλαδή. Και προσπαθώ, ξέρω εγώ, για 6-7 πόντους. Να μην μιλάω. Αλλά ξέρεις τι παθαίνω. Εγώ όταν δεν μιλάω, μου βγαίνει ξέσπασμα χωρίς να το καταλάβω. Καταλαβες. Και σε κάποια φάση την τέταρτη μαρακία του Χιμένεθ, πέμπτη, εκεί με πιάνει ένα αμόκ. Οπα. Αρχίζω να πούμε σπίτια, μάνες. Τα πάντα έχει παγώσει η κοπέλα. Έχει παγώσει κανονικά. Σου λέει αυτός δικός μας μάλλον είναι. Η κοπέλα η οποία προέρχεται από μια περιοχή. Πολύ από την Μύκονο να είναι αυτός. Πώς είναι έτσι. Χειροκρότησε μέχρι και τον Τζαλόπουλο, έτσι. Δεν λέμε παίχτες και προπονητές. Ναι. Η Σύρος δηλαδή. Μέχρι και τον Τζαλόπουλο χειροκροτούσανε. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Στο μπτωχημένο θα το πηγαίνει. Να ακούσουμε τι ώρα είναι και να θυμίσουμε το δώρο που δίνουμε για να το κάνετε δώρο. Έχει φτερά πίσω. Τι φτερά είναι αυτά, αγόρι μου του Ρόμποκο. Πώς θα πετάξει. Έλα εδώ να δούμε τη φανέλα λίγο. Χριστόφορε. Η ώρα είναι 12:30. Μαμά, μεγάλωσα. Και πού θα κοιμηθεί η αδερφή μας. Ακούστε να μαθαίνετε. Μάριο Πέτκο. Κουκέτα με το στρώμα, τη σκάλα και τα προστατευτικά παραδοτέα στο σπίτι σας και μονταρισμένα από 550 ευρώ. Και γραφείο παιδικό 90 εκατοστών με συρτάρια από 100 ευρώ. Με τις τιμές του Μάριο Πέτκο θα τα βολέψουμε. Όλη η οικογένεια ρεφενέ και θα τα πάρουμε. Παιδικά έπιπλα Γούντεκο by Mario Petco. Τέταρτο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Λαγκαδά. Τηλέφωνο 681-086. Σχεδιάζουμε μαζί τις επιθυμίες σας.
Μόνο εμένα μπήκε και φίλησε. Στο μέτωπο, στοργικά. Ψάχνετε δώρο για το παιδί ή το βαφτιστήρι. Είστε ΠΑΟΚ ή δεν είστε ΠΑΟΚ. Δεν έχει σημασία. Θα πάρεις λαμπάδα ΠΑΟΚ με μονόπολη. Αυτή κληρώνουμε σήμερα. FM γράφεται και ενώ αφήνεται ΠΑΟΚ λαμπάδα σημειώνεται και ονοματεπώνυμα αν θέλετε και αποστολή στο 54526. Στις 2 θα πάρετε το δώρο αυτό για να το κάνετε δώρο. Άμα έχετε καμία καλύτερη ιδέα, πείτε και σε εμάς. Εμείς λέμε ότι είναι η καλύτερη ιδέα. Η λαμπάδα μονόπολη. Έτσι έχει την συλλεκτική μονόπολη του 90 χρόνου του ΠΑΟΚ. Για να την κάνετε δώρα αυτές τις μέρες στα παιδιά ή και στα βαφτιστήρια σας. FM και ενώ ΠΑΟΚ μονόπολη και αποστολή στο 54526, ο Γιώργος Μαντζούκης γράφει «Τι ακούω, Θεέ μου». Μια κατηγορία είναι η υποδοχή. Απλά στην παρένθεση μπαίνουν οι άριστες. Ναι, σε εμάς έχει βγει παρένθεση αυτό σου λέω. Έχει αποσυρθεί, έχει ζητήσει τα στιγμή να αποσυρθεί από τον Χιμένες η άριστη υποδοχή. Δεν τη μετράνε. Έχουμε και άλλα μηνύματα. Άντε να ξεκινήσουμε με -3 του χρόνου, αλλά τουλάχιστον να κερδίσουμε την Ξάνθη την πρώτη αγωνιστική. Σου λέει δεδομένο είναι την Ξάνθη θα παίξεις. Ωραία. Όπως επίσης και εντάξει, τώρα όταν είσαι 30 βαθμούς πίσω από την κορυφή, που σημαίνει ότι σε 5 μάτς δεν κατέβηκες, έχασες τα μάτς, πήρες και -3. Εντάξει, δεν τρέχει και τίποτα άμα ξεκινήσεις και με -3 το πρωτάθλημα. Πρόταση από Αμερική για center for. Σάλμον. Ναι. Πατούσες τα πόδια του τουλάχιστον. Έβαλε και κάποια γκολ. Εντεκάδα λέει Γκάμπριτ, Σιδηρόπουλο, Ντόλμπερ, Κουλακιώτη, Κουτσόπουλο, Μπράντιτ, Ζαβαντία, Φοφανά, Κάμπ, Καρμούτσο, Βαλένθια. Εντάξει, όχι, ρε, Κάμπ, γιατί. Ναι, ρε, φίλε, γιατί. Και Σκαρμούτσο έπαιξε και Βαλένθια, εγώ τον ανέφερα. Το για να τον κάνει συνέντευξη. Γιατί, ναι. Σάκη θύμιζε τότε. Τη μέρα που χτύπησε. Που είχε χτυπήσει, είχε σκίσει το μάτι του σε ένα μάτ. Και ο Κουλακιώτη, ρε, φίλε, γιατί. Μια χαρά. Τι πέρα πήραμε Κουλακιώτη. Είχαμε πολλά παράπονα τότε από το δίδυμο, Κουλακιώτη Κατσαμπή, αλλά μετά όταν έφυγαν μας λείψανε. Άλλος προτείνει να κατέβει με Χακόμπο και Μπιζέρα σήμερα μόνο στο παιχνίδι. Κάνουμε τέτοια δεκάδα. Χακόμπο, θεματοφύλακας. Ναι. Μπιζέρα, Κοντρέρας. Κοντρέρας. Ναι, βαράει ο Κοντρέρας. Σόφτη ήταν, ρε. Μαυρέα, μαυρέα βάλε. Κάτσε, έχουμε. Πήγα αριστερό μπακ. Μαυρέας αριστερό μπακ. Ναι. Δεξιά ποιο να βάλουμε. Ακιέλ βάλε δεξιά. Βατίχα Ακιέλ φίλε. Μπροστά μου έχω την καντίνα που έφερνε. Τα κοτόπουλα. Στα πτενά μου τα κοτόπουλα. Αμυντικό χαφ Μπράντιτς. Βαρούσε ο Μπράντιτς. Σιγάρε. Βαρούσε. Το καλτσόν δεν έσκιζε. Ποιος Μπράντιτς. Θυμάσαι με τον Ηρακλή. Ρε πρώτη φάση πάει δίνει γονατιά στον Τεμπάρε. Με τη σέντρα. Άλλο πιο σκληρό αμυντικό χαφ. Ποιον είχαμε. Ρε. Βιτόλο. Δεν βάλωσε ο Βιτόλο. Όχι, Λάκη, δεν βάλωσε. Δεν είχαμε κάποιον να βαράει. Έχει, έχει, έχει. Έχει. Δεν ψάχνουμε τους καλούς. Αλεξούλης. Ναι, ναι, βαρούς ο Αλεξούλης. Αλεξούλης, εξάρι. Στα χα, βάλ τον Αθανασιάδη. Τον Ατήλα. Όχι, τον άλλο τον Γερμανικό. Τώρα το πιάσα. Έχει παίξει και εξάρι, άλλωστε. Αυτό το ότι δεν βάζει τζαβέλα μέσα είναι σκάνδαλο, ρε φίλε. Δηλαδή, σε παρακαλώ. Για τον έχω για πριν μπροστά, για εξτρέμε, ρε. Αφού είμαστε σφιχτοί μπροστά. Ναι. Η υπόλοιπη δεκάδα μετά την επιστροφή. Πάμε στο πρώτο διάλειμμα για να δούμε τι έχει συμβεί. Και πρώτα απ' όλα να θυμίσουμε με λεπτομέρειες, γιατί το ΠΑΟΚ ΣΕΡΑ έγραψε το ρεπορτάζ, αλλά πρέπει να θυμίσουμε με λεπτομέρειες πώς στάσαμε στη σημερινή ημέρα, όπου θα γράψει ιστορία ότι ο ΠΑΟΚ δεν κατέβηκε να παίξει στον ημιτελικό κυπέλλου με τον Ολυμπιακό. Έχουμε ιδιαίτερο δώρο, είπαμε για σήμερα. Για τα παιδιά, για όσους ψάχνουν τι θα δωρήσουν αυτές τις ημέρες, λαμπάδα ΠΑΟΚ με την συλλεκτική μονόπολη μαζί, τη μονόπολη για τα 90 χρόνια. FM γράφεται και ενώ αφήνεται ΠΑΟΚ, λαμπάδα και αποστολή στο 54526. Στις 2 θα κάνουμε την κλήρωση. Μέσα όλα τα στραβά που γίνονται τις τελευταίες ημέρες και μετά την Τετάρτη, την περασμένη, έχουμε και τις ήττες για τις ομάδες των Ακαδημιών. Η ΚΑΠΑ 15 έχασε χθες τον τελικό και νομίζω ότι έκανε την πρώτη ήττα για φέτος. Έχασε 2-0 τον Ολυμπιακό στον τελικό που έγινε στα Γιάννενα. Η ΚΑΠΑ 17 παίρνει μέρος σε ένα τουρνουά στην Ουγγαρία, αν δεν κάνω λάθος, ναι, στη Βουδαπέστη. Έχασε πριν από λίγο στα πέναλτι φυσικά, γιατί ΠΑΟΚ και πέναλτι στην Ευρώπη δεν
έχουν καλή παράδοση. Έχασαν η ομάδα του Γκαρσία και του Ζαζόπουλου, έχασε 5-3 από τη Σπάρτα Πράγα στα πέναλτι στην κανονική διάρκεια 2-2. Το παιχνίδι, ο ΠΑΟΚ έχανε 0-1, μπήκε μπροστά με 2-1, στο τέλος σοφάρισαν οι Τσέχοι και στα πέναλτι έχασε ο ΠΑΟΚ και αποκλείστηκε από αυτό το τουρνουά. Συνεχίζουμε. Θα έπαιζε σήμερα, καταρχάς να πούμε ότι η ΑΕΚ είναι η πρώτη ομάδα στο τελικό, με τη γνωστή ρέντα που έχει φέτος, κατάφερε και πέρασε και στο τελικό. Τελευταίο λεπτό χθες στο γκολ, κινδύνευσε σαφώς να χάσει και να αποκλειστεί. Τα κατάφερε η ΑΕΚ και 7 Μαΐου ο τελικός θα είναι το άλλο Σάββατο, δηλαδή, το μεθεπόμενο Σάββατο. ΑΕΚ Ολυμπιακός και ο Θεός βοηθός. Σκεφτείτε να είχε κερδίσει ο ΠΑΟΚ 1-0 τον Ατρόμητο και να πήγαινε στον επαναληπτικό εκεί. Τι θα τραβούσαμε μέχρι να προκριθούμε. Στο μεταξύ, επειδή η ΑΕΚ δεν είχε κάνει φάση και όλα τα λεφτά είναι μια παλιά του Μπαρμπόσα που σε κανονικό πρωτάθλημα 9-10 φορές θα γίνει, σε εμάς δεν την περίμενε κανείς. Που βέβαια εκεί είναι ο χώρος του Κεϊτά, ένας Αφρικανός ποδοσφαιριστής ο οποίος έχασε τον Γιώχανσον. Λοιπόν, ο πρώτος ημιτελικός ΠΑΟΚ Ολυμπιακού έγινε 2 Μαρτίου. Από τότε πέρασαν σχεδόν 2 μήνες. Έγιναν πολλά και διάφορα. Εκείνη τη βραδιά ο κόσμος φώναζε στην ομάδα «Φύγετε, φύγετε». Εκείνη την βραδιά δεν τελείωσε το μάτς. Εκείνη τη βραδιά ο Σαβίδης ανακοίνωσε ότι ο ΠΑΟΚ δεν πρόκειται να κατέβει στο δεύτερο παιχνίδι. Είπε και άλλα βέβαια εκείνη τη βραδιά. Μένουμε σε αυτό το οποίο συζητήθηκε πιο πολύ από όλα τα άλλα τις επόμενες εβδομάδες. Φτάσαμε οριακά και μετά από διάφορα που συνέβησαν αρχές αυτής της εβδομάδας για να δούμε αν ο ΠΑΟΚ θα παίξει αγώνα που ορίστηκε από την ΕΠΟ για σήμερα το απόγευμα. Ο Σαβίδης σε κάθε τοποθέτηση έλεγε ότι δεν έχει αλλάξει κάτι, ότι δεν έχει αλλάξει η δική του απόφαση. Ξαφνικά Ρετάρτη βράδυ είπε κάτι άλλο, ότι τον έπιασαν διάφοροι στη γιορτή και ότι γιατί να μην κατέβεις και σκέφτομαι τελικά να κατεβούμε. Στο Σουμπούτε τον είχαν πιάσει τρεις και του πάνε κατέβα, ναι, σκεφτόταν. Και πολλά και διάφορα τα οποία είναι γνωστά. Τι έγινε τις τελευταίες ημέρες, να το επαναλάβουμε και εδώ ραδιοφωνικά, γιατί είχαμε το ρεπορτάζ στο ΠΑΟΚ, το διαβάσατε, πώς τελικά πάρθηκε η τελική απόφαση. Με το Σαβίδη να ζητάει πάλι εισήγηση. Ναι, εισήγηση. Εισήγηση από όσους πιο πολλούς μπορούσε, που εκφράζουν την οικογένεια. Αυτή τη φορά και από την ίδια την ομάδα, την οποία την έβαλε στη διαδικασία να συμμετέχει στην απόφαση. Παίκτες και προπονητή. Και αυτοί συμμετείχαν. Ποιοι άλλοι, στο τελευταίο κομμάτι, ναι. Και το ΔΣ. Ναι. Όσους, ο καθένας ξεχωριστά. Όσους, βιντεοσκοπήθηκε η διαδικασία. Δεν ήταν ο Σαβίδης μέσω Skype. Ο Σαβίδης έχει το βίντεο. Το κράτησε ως απόδειξη. Ναι. Και η εισήγηση, γιατί δεν αποφασίζουν, η εισήγηση ήταν ομόφωνη, εντάξει. Ναι. Ξεχάσαμε να πούμε βεβαίως ένα σημαντικό κομμάτι που βοήθησε στην καθυστέρηση και είχε να κάνει με το νομικό σκέλος. Ναι. Εγώ λέω σε αυτή την περίπτωση, είναι από τις περιπτώσεις σε όλη αυτή την πορεία τη δημοσιογραφική που λέω ότι ευτυχώς που δεν είμαι παράγοντας. Γιατί σε όλα μπορούμε να έχουμε άποψη. Έτσι εύκολα. Αν την πετάξουμε, αν την πούμε, χωρίς να υπολογίσουμε τις συνέπειες. Εδώ είναι πολύ σωστό να παίρνουν τις αποφάσεις δύσκολες αυτοί που πρέπει. Και αυτοί που γνωρίζουν όλα τα δεδομένα. Έτσι. Ναι. Πολλές ημέρες χρειάστηκε και από τους νομικούς να εξετάσουν όλα τα ενδεχόμενα. Και εκεί υπάρχουν αντικρουόμενες απόψεις. Εντάξει, υπάρχουν και σημεία τα οποία είναι επικίνδυνα. Και είναι επικίνδυνα γιατί αυτοί οι άνθρωποι δεν ξέρεις που μπορούν να φτάσουν. Το μυαλό τους έφτασε στο σημείο να ορίσουν τον Καλογερόπουλο. Σε ένα μάτσο που δεν θα γίνει. Εντάξει. Εκτός το ότι δεν είχε καμία μορφή κινδύνου. Πρόσεξε τι έγινε. Στο Άρης ΠΑΟΚ το περιβόητο του 10 που σφύριξε ο Σπάθας, έγινε ό,τι έγινε και μετά από λίγες ημέρες βγήκε ο Ζαγοράκης και τι είπε.
για ένα παιχνίδι play-off, το σπάθα να μας βάλετε. Ναι. Γιατί αυτό σημαίνει ότι θα έρθει αυτός χεσμένος. Με ό,τι συνεπάγεται, φανταστείτε. Αυτοί το έκαναν πράξη. Αυτόν τον οποίο τον έχουν βάλει στο σημάδι, τον έχουν εκβιάσει, τον έχουν πιέσει, τον έχουν τιμωρήσει. Αυτόν βάλανε. Σε αυτό το παιχνίδι που... γίνονταν, δεν γίνονταν, ήθελα να τον βάλουν όσο πιο πιεστικά μπορούσαν. Για να μην χάσουν 0-4 δηλαδή και αποκλειστούν. Βρε, ήθελα να τον τελειώσουν. Αυτός ο άνθρωπος δεν μπορούσε να συμφιλήσει. Να τον πιέσουν ψυχικά θέλαν. Είναι ο μόνος που πανηγυρίζει τώρα είναι. Αυτός πανηγυρίζει. Πώς να πάει να συμφιλήσει αυτό το παιχνίδι. Πώς. Με ό,τι έχει πάθει. Το κάναν ναι, και αυτό. Αλλά πρέπει να λέμε και ονόματα. Καλά ποιοι είναι αυτοί στην Επιτροπή Διαιτησίας. Ποιοι ορίζουν αυτούς τους διαιτητές. Όλοι αυτοί που κατηγορούνται. Είναι συγκεκριμένοι. Γι' αυτό λέω ότι νομίζω ότι σε σκέψη είναι ένα βήμα πιο μπροστά από όλους εμάς αυτοί. Είναι επικίνδυνοι. Ορίζουν... Πλέον δεν έχουν να χάσουν και τίποτα. Τα παίζουν όλα για όλα. Άρα λοιπόν τρεις ήταν οι βασικοί λόγοι που ξεκαθάρισαν τα πράγματα και αυτήν την, αυτό το δίλημα που είχε ο Σαββίδης το σταμάτησαν. Ο ένας ο λόγος ήταν ότι δεν πάρθηκε κανένα, κανένα τέτοιο, καμιά απόφαση. Ο βασικός. Έτσι. Το λέει δηλαδή, και ο ίδιος. Τι. Δεν βγήκε κάποιος να δεσμευτεί με εγγράφος και κυρίως δεν είδαμε κάποια εξέλιξη. Δηλαδή ήταν μια επιτροπή ιδεοντολογίας που θα ενεργοποιούντανε. Τίποτα δεν είναι. Υποσχέσεις έχουν δοθεί. Τίποτα. Ήταν απλά μία τρίπλα για να ξεκινήσει το κύπελο. Αποδείχτηκε. Τίποτα άλλο. Δεν ήθελε κάποιος να βγει και τώρα, να πει ξεκινάω το κύπελο. Δηλαδή ουσιαστικά τι γίνεται. Απέφυγε μία λάκα ο Κοντονής. Όχι, έχει σημασία πολιτικά αυτό. Γιατί και αυτός είπε, κόστος μηδέν. Και τώρα που ήρθε το αυγό στον κόλο, να καλά, συνεχίσουμε να γίνει το κύπελο. Σάββατο. Έτσι. Ο δεύτερος βασικός λόγος ήταν ότι προκληθήκαμε και από τον Αρετόπουλο. Από τον Καλογερόπουλο. Είναι δηλαδή, εντάξει, είναι αιτία πολέμου ρε παιδί μου, δεν γίνεται να μείνει έτσι. Και ο τρίτος λόγος είναι ότι τελικά σαν να κατάλαβε ο Σαββίδης ότι πρέπει να ρωτάει, πρέπει να, μάλλον να του γίνει μια εισήγηση. Τα βάλανε κάτω οι άλλοι, οι νομικοί βρήκαν ότι τελικά δεν υπάρχει αυτό το μείον 12 ας πούμε, που ακούστηκε κάποια στιγμή οτιδήποτε. Και πήρανε το ρίσκο ρε παιδί μου, να το πω έτσι. Σε αυτές τις αποφάσεις πρέπει να τις ζητήσεις όλα τα δεδομένα. Πρώτα απ' όλα πρέπει να περιμένεις αν αυτά που είπε, συμφώνησε ο Κοντονής υλοποιήθηκαν. Δεν υλοποιήθηκαν. Από εκεί και πέρα βλέπεις το κόστος. Στο μυαλό σου έχεις δεδομένο ότι δεν θα νομιμοποιήσεις την ΕΠΟ. Αλλά δηλαδή, άμα συμμετάσχεις εκεί πέρα, την νομιμοποιείς. Άρα κάτι πρέπει να πάρεις. Ότι αυτή η ΕΠΟ θα φύγει. Δεν έφυγε. Εντάξει. Άρα λοιπόν από τη στιγμή που δεν έγινε τίποτα, το πιθανότερο σενάριο ήταν να μην πας να παίξεις. Από τη στιγμή που οι νομικοί σου λένε ότι κοίτα να δεις, αυτά είναι τα ρίσκα. Ζυγίζεις και λες, okay, τα παίρνω. Τα παίρνω τα ρίσκα. Ναι. Να πληρώσω, ξέρω εγώ, 50 χιλιάρικα πρόστιμο, να πληρώσω και 200, τι είναι, γιατί είναι και αυτά, κάτι τηλεοπτικά, κάτι τέτοια. Θα τα πληρώσω, εντάξει, αλλά δεν πάω να μου πείσω την ΕΠΟ. Αυτό είναι το ρεζουμέ. Ναι. Εμένα με τρελαίνει ο πανικός. Ρε εσείς, για να πάρθει μια απόφαση, πρέπει να περάσουμε μια διαδικασία. Τον προκαλεί και ο ίδιος Σαββίδης, βέβαια, με τη δήλωσή του την Τετάρτη. Δεν χρειάζεται. Του μπήκαν ιδέες εκεί, το είπε ξέρω εγώ αυτόν μετά ότι άμα σκέφτομαι και αυτό με πιάσανε εδώ. Ποιοι το πιάσανε εδώ, Θεός βοηθός. Αλλά τέλος πάντων, από την αρχή λέγαμε ότι ο ΠΑΟΚ θα παίξει αν υπάρχει ικανοποίηση των αιτημάτων του. Ή ένα σημαντικό ποσοστό. Εδώ μιλάμε για μηδέν. Τι να πάει να παίξει να κάνει. Πάρθηκε απόφαση, οι υπόλοιποι που συμμετέχουν στο παιχνίδι θα κατέβουν κανονικά το απόγευμα στο Καραϊσκάκι, 5 ώρα, θα κλείσει το φύλλο αγώνα και θα κληθεί ο ΠΑΟΚ σε απολογία τις επόμενες μέρες από την πειθαρχική της ΕΠΟ. Θα κατηγορηθεί προφανώς με βάση συγκεκριμένο άρθρο, οι ποινές μέχρι στιγμής είναι γνωστές, αλλά επαναλαμβάνουμε, αυτοί οι άνθρωποι είναι ικανοί για όλα, δεν μπορείς να είναι σίγουρος τι άλλο θα βρουν. Τα περιμένουμε τις επόμενες ημέρες. Όπως περιμένουμε ακόμα περιμένουμε την απόφαση για τους αγώνες με την Καλονή και τον Πανιόνιο. Αυτό πάλι, ό,τι και να πεις, λίγο, ένας μήνας πέρασε και δεν έχουν βγάλει απόφαση αυτή της ΕΠΟ, τώρα, της δευτεροβάθμιας. Το ότι εχθές πέρασε ομάδα που είναι στα play-off, η ΑΕΚ στον τελικό, και με δεδομένο ότι η άλλη θα είναι ο πρωταθλητής, ξεκαθαρίζει λίγο και το θέμα της Ευρώπης, ξεκαθαρίζει και το θέμα των play-off, διότι εφόσον η ΑΕΚ έχει τελικό κυπέλου, σίγουρα τα play-off ξεκινάνε μετά
το Σάββατο 7 Μαΐου, άρα ξεκινάνε Τετάρτη όπως λέγαμε. 11, πόσο πέφτει. 11 Μαΐου. Ναι, άρα ίσως την επόμενη εβδομάδα μετά το Πάσχα να έχουμε και την κλήρωση, έτσι. Πρέπει να γίνει κλήρωση, πρέπει να βγουν τα ζευγάρια, να ξέρει και ο ΠΑΟΚ πώς δίνει τα παιχνίδια. Και το μόνο που θα μένει είναι αυτό το ερωτηματικό που είπες για το αν θα τα δώσει όλα τα παιχνίδια και κλεισμένο το θυρών ο ΠΑΟΚ ή αν θα μειωθεί η ποινή αυτή με τους δύο αγώνες Καλονί και Πανιόνιο που έχουμε από μία τιμωρία αγωνιστικής και παίξει κάποιο από τα τρία παιχνίδια, ίσως το τελευταίο με κόσμο. Αν οποιαδήποτε ομάδα κυνηγεί στον Πανιόνιο στα ευρωπαϊκά δικαστήρια, αυτό δεν θα επηρεάσει τα playoff, θα επηρεάσει μετέπειτα. Ναι, την παρουσία του Πανιονί ή όχι στην Ευρώπη. Άρα δεν απασχολεί το ΠΑΟΚ το συγκεκριμένο. Ο ΠΑΟΚ ο οποίος έκανε προπόνηση, ψάχνει αντίπαλο για φιλικό τις επόμενες ημέρες, μαθαίνουμε καλά πράγματα για την αποθεραπεία του Λέοβατς. Καλά, εντάξει. Ναι, είναι καλά πάει. Τώρα άμα του βγει τίποτα μετά, καλά πάει. Και το ότι πήγαν τα πλέον λίγο πιο πίσω, τον Λέοβατς τον βοηθάει. Κανονικά θα βοηθήσει και τους άλλους, αλλά ο Μπερμπάτοφ ακόμα αναζητείται. Ακόμα δεν έχει μπει με μπάλα, δηλαδή έχουν σπάσει όλα τα ρεκόρ. Και με τον Ζάρεφς και υπάρχουν ερωτηματικά. Ο Ζάρεφς είναι αυτός... υποτροπή, εντάξει. Επειδή μας είπαν ότι δεν έπαθε υποτροπή, υποτροπή από τον Ζάρεφ. Ναι. Και ο Μιστακίδης είναι σε καλύτερο σημείο. Εντάξει. Θα έχει πιο πολλές λύσεις από την επόμενη εβδομάδα ο προπονητής όταν θα ξεκινήσουν τα play-off. Αυτά για το ποδόσφαιρο. Για το ποδόσφαιρο βεβαίως όπου όπως βλέπετε τις τελευταίες ημέρες πανευρωπαϊκά κάθε μέρα 2-3 ονόματα. Δηλαδή έχουμε Απρίλιο και 2-3 ονόματα προκύπτουν. Αυτά που γράφτηκαν δεν είναι στο προφίλ των παικτών που υποτίθεται θα φέρουμε. Τότε γιατί τα γράφουμε. Αυτό που έγινε στη Βουλγαρία είναι φοβερό. Ναι. Δηλαδή διαπίστωσαν ότι μπορεί και να υπάρχει ένα σκάουτ του ΠΑΟΚ στο μάτς ΣΕΤΣΚ Σόφιας Λουντογκόρετς. Εντάξει. Αμέσως ήξεραν και ποιους είδε. Δηλαδή πώς γίνεται αυτό το πράγμα. Να είσαι Βούλγαρος, να είσαι εσύ Έλληνας, να έρχεται να δει η Αταλάντα παιχνίδι του ΠΑΟΚ και να ξέρεις ότι είδε τον Γκάτσε, τον Γκίτσιου, τον... Μήπως κάνα παοξάκι δήλωσε ότι θέλει να δει το μάτς. Ξέρεις, αυτή που δηλώνει. Ναι, μπορεί να πει. Αυτό είναι πολύ φυσιολογικό. Ναι, ρε παιδί μου, που το κάνουν καμιά αλλά φορά. Πώς ξέρεις, ρε φίλε, ποιους είδε. Δηλαδή, αν είναι δυνατόν. Κάπως έτσι βγαίνουν πληροφορίες. Πάντως, αν το καλοσκεφτείς, ο ΠΑΟΚ είναι μία από τις λίγες ομάδες της Ελλάδας, δεν το συζητάω, που έχει. Της Ευρώπης, θα το πω, που πραγματικά έχει και χρήματα να διαθέσει. Οι άλλοι κινούνται με βάση τα budget που υπάρχουν λόγω των εσόδων που πρόκειται να έχουν στην επόμενη χρονιά. Ο ΠΑΟΚ είναι μία από τις ομάδες στην Ευρώπη που είναι ερωτηματικό το τι θα αποφασίσει ο μεγαλομετρός να επενδύσει. Και όταν έχει έναν πρόεδρο, ουσιαστικά είναι ο τεχνικός διευθυντής, έτσι, αλλά τον έχει και πρόεδρο, ο οποίος κάνει ταξίδια στην Ευρώπη και βλέπει πρωταθλήματα και βλέπει παιχνίδια, λογικό είναι να βγαίνουν και σενάρια. Απλά τα σενάρια συνήθως. Είναι μανατζερικά. Πώς να το κάνω. Ένα στα 20 θα βγει. Μία στις 20 περιπτώσεις θα είναι αληθινή. Έτσι είναι το συμβαίνει. Άντε πες δύο. Απλά. Άλλο είναι το σενάριο το δημοσιογραφικό για τα κλικ, ας πούμε, και για τις πωλήσεις. Και άλλο είναι το μανατζερικό. Μανατζερικά σίγουρα θα υπάρχουν. Όπως και γενικά προτάσεις στον ΠΑΟΚ και φέτος θα έρθουν. Παλιά λέγαμε το φαξ. Συνεχώς λαμβάνει προτάσεις στο φαξ. Λοιπόν, εντάξει, τώρα. Δεν είναι μόνο το mail, είναι οι προσωπικές επαφές που υπάρχουν με όλους τους ανθρώπους της κάθε ΠΑΕ από τους μάνατζερ που προτείνονται παίχτες. Σίγουρα προτείνονται. Για το ποδόσφαιρο ήθελα κάτι να πω με αφορμή το Champions League και το μεγάλο δίλημα που υπάρχει παγκοσμίως. Μέση ή Ρονάλντο. Μια και ο Ρονάλντο για πρώτη φορά δεν έπαιξε χθες. Ρεάλ χωρίς Ρονάλντο είναι κάτι σαν την Μπέτις. Ξενέρω το πράγμα, δεν έχει αυτό το κάτι να την κάνει η Ρεάλ. Ήταν τακτικό παιχνίδι, είναι ημιτελικός. Είναι γιατί έλειπε και ο Ρονάλντο. Εντάξει, και μετά ξύπνησε ο Μπέιλ και τους έκαναν κάτω 5 φορές, θα μπορούσε να κάνει 0-1 και αντίο. Το ίδιο ίσχυε και προχθές με τη Βαγεκάνο. Δεν είναι, είναι άλλο πράγμα. Ενώ η Μπαρτσελόνα χωρίς το Μέση έχει την έγκλη της, έχει το θέαμά της, έχει την ποιότητα. Γι' αυτό ο Ρονάλντο είναι ο καλύτερος παίκτης στον κόσμο αυτή τη στιγμή. Γιατί κρατάει μόνος του μια ομάδα όπως η Ρεάλ. Δεν κινδύνευσε ποτέ.
Και είχε 4-5 καθαρές φάσεις να πάρει το παιχνίδι. Όχι, εγώ θέτω το θέμα τη σύγκριση των δύο. Ημιτελικό είναι ρεμίτσο, δεν πήρε κανείς ρίσκα. Με αυτή τη βοήθεια. Είχε δηλαδή, νομίζω, έψω την Μπαρτσελόνα χωρίς το Μέση. Είχε Κασεμίδο και Κρός στην ίδια δεκάδα. Ήταν πιο μετρημένο το σχήμα. Εντάξει το. Καλά πρόσεξε κάποια στιγμή τα στατιστικά στο δεύτερο ημίχρονο. Είχε κατοχή η Ρεάλ. Είχε, εννοείται. Φίλε, εντάξει. Πολύ σημαντικό. Μεγάλη επιτυχία. Πάντα έχει κατοχή Ρεάλ. Τώρα, είναι φίλε, είναι ημιτελικό Champions League και παίζει εκτός έδρας και έχει και εσύ και την κατοχή. Απλά δεν είναι. Είναι Ρεάλ. Με τους άλλους που είναι άπειροι. Ποιοι είναι άπειροι. Άπειροι. Πρώτη φορά παίζανε ημιτελικό. Ποιο είναι άπειρο. Ο Χάρτο Κομπανί. Ο. Σιγά. Ο Αγκουέρο. Ο Αγκουέρο. Πανηγύριζαν στο 0-0. Δεν πανηγύρισε, εντάξει, μην υπερβάλλεις. Αλλαγές κάνω στο 90. Αυτή είναι άλλη κουβέντα. Κάνα καθυστέρηση για τα πλάγια. Και έβγαλε ο Χαρτ, έβγαλε κανένα δυο, έβγαλε. Έβγαλε, δηλαδή και ο Πέπε καλή παιχνιδάρα. Εκείνη η κεφαλιά, αισθηκτοδός που τη βγάζει με το πόδι. Ναι. Και εκείνη και το τετατέ του Πέπε που το ζώο μου πήγε, βάζει πάνω του. Ευτυχώς δεν παίξαμε λεφτά, γιατί θα βάζα λεφτά στο διπλό. Παρά την έλλειψη Κριστιανού Ρονάλντο. Έχουμε κάτι άλλο ποδοσφαιρικό. Που σήμερα τι έχουμε, δεν αναφέραμε. Έχουμε το δεύτερο. Ατλέτικο Μπάγερ. Δεν μπαίνει κόλπο ποτέ. 0-0 και αυτό. Και αύριο Europa League. Να δούμε αν η Liverpool μπορεί να κάνει πράγματα στην Ισπανία. Με την Villarreal. Θέλουμε να περάσει η Liverpool για να πάει προκριματικά ο Ολυμπιακός. Εκτός από ότι. Προκριματικά θα είναι ο Ολυμπιακός. Νομίζω κρίθηκε αυτό. Μόνο αν το πάρει. Αν δεν κάνω λάθος. Μόνο το πάρει η Σαχτάρ. Η Σαχτάρ. Εμείς θέλουμε να το πάρει η Liverpool για να είναι Champions League Liverpool. Αυτό θέλουμε. Πάμε να δούμε γρήγορα γρήγορα τι άλλο έχουμε για τον ΠΑΟΚ αυτές το διήμερο, γιατί κρίνονται πολλά πράγματα στα υπόλοιπα αθλήματα. Ας ξεκινήσουμε σήμερα με handball, μια και είναι κάτσαν τελικός ο αγώνας Φίλιππος. Όπα. Πριν το handball βγήκε η απόφαση για τον Βασιλιάδη και την τιμωρία του. Λίγες ώρες πριν τον αγώνα ΑΕΚ ΠΑΟΚ αποφάσισε ο αθλητικός δικαστής του ΕΣΑΚΕ και τιμώρησε τον Βασιλιάδη με 2 αγωνιστικές για ό,τι έγινε σε την τελευταία φάση στον αγώνα του Σαββάτου στο ΑΕΚ ΠΑΟΚ, στη φάση όπου βλέπουμε εμείς τον Βασιλιάδη να μιλάει με τον Μαυροκεφαλίδη, να παρεμβαίνει ο διαιτητής και να του λέει ο Βασιλιάδης μη με ακουμπάς. Αυτό είδαμε. Ο διαιτητής έγραψε και άλλα πράγματα. Έγραψε για υβριστική συμπεριφορά. Και λίγες ώρες πριν τον αγώνα, που είναι 7 παρατέρτο, ο ΕΣΑΚΕ τιμωρεί τον Βασιλιάδη που δεν παίζει στο σημερινό αγώνα. Σε λίγο και άλλα στοιχεία για αυτό το θέμα, το οποίο τώρα βγήκε. Η ΑΕΚΕ δεν τιμωρήθηκε με αποκλεισμό έδρας, παρότι τραυματίστηκε άνθρωπος της κραματείας, εντάξει. Στον προηγούμενο παιχνίδι. Ναι. Η ΑΕΚ που φόραζε όλη την προηγούμενη εβδομάδα. Για διαιτές και τα λοιπά. Και είχε αποτέλεσμα. Ναι, αυτό φαίνεται. Αυτό φαίνεται. Πάμε γρήγορα στο handball να μας πει ο Δημήτρης Τσίτσης τι συμβαίνει. Δημήτρη, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, παιδιά. 8 η ώρα στη Βέρεια. Φίλιππος ΠΑΟΚ, έτσι. Τι σημαίνει αυτό το παιχνίδι, τι περιμένουμε. Λοιπόν, το παιχνίδι αυτό είναι πρακτικά η τελευταία ευκαιρία του ΠΑΟΚ να διεκδικήσει μια θέση στους τελικούς πρωταθλήματος. Να βγει δηλαδή δεύτερος στη βαθμολογία του play-off. Η πρώτη θέση είναι εξασφαλισμένη από τον Διονύση Κάργους, ναι, που έχει 25 βαθμούς στην ειδική βαθμολογία των play-off. Και Φίλιππος και ΠΑΟΚ παλεύουν για τη δεύτερη θέση, αλλά στην ουσία ο ΠΑΟΚ θέλει μόνο νίκη στο σημερινό παιχνίδι για να έχει ελπίδες για να διεκδικήσει δεύτερη θέση. Και μόνο νίκη σήμερα και νίκη και στα άλλα δύο παιχνίδια, προπομένως, όχι μόνο να χάσει σήμερα, αλλά να ηγηθεί και σύντομα ένα από τα υπόλοιπα δύο που θα πούμε. Είναι δηλαδή ο ΠΑΟΚ την πλάτη στον τοίχο. Πρέπει να κερδίσει σήμερα οπωσδήποτε. Είναι. Πρέπει να ξανακερδίσει το Διομήδη Άργους οπωσδήποτε. Βεβαίως. Εκτός έδρας. Εκτός έδρας. Εκτός έδρας, το Διομήδη Άργους. Και να περιμένει άλλο ένα στραβοπάτημα του Φίλιππου. Ναι, στην ουσία το στραβοπάτημα το περιμένει πάλι στην έδρα του Διομήδη Άργους που παίζει και ο Φίλιππος. Ναι. Δηλαδή θέλουμε 3-3 και συνδυασμό για να έχουμε ελπίδες. Έμαθα ότι ο αγώνας έπρεπε να γίνει το Σάββατο και κυνήγησαν οι άνθρωποι του Φίλιππου μια μικρή αναβολή όσο μπορούσαν επειδή ήθελαν να κερδίσουν λίγες μέρες, να είναι λίγο πιο ξεκούραστοι κτλ. Κτλ. Το κατάφεραν και γίνεται σήμερα ο αγώνας. Εντάξει, αυτό για τον ΠΑΟΚ στην ουσία μικρή σημασία έχει, καθώς
εκεί ο ΠΑΟΚ στο τελευταίο παιχνίδι, παρόλο δηλαδή ο ΠΑΟΚ πληρώνει την ήττα από τον μια ξινή δικαία, που ήταν στο πρώτο παιχνίδι, εκείνο πληρώνει, γιατί φανταστείτε ότι σε περίπτωση νίκης σήμερα, αν είχε κερδίσει τα υπόλοιπα και τα δύο παιχνίδια, θα περνούσε δεύτερο. Έτσι. Αλλά έδειξε το τελευταίο παιχνίδι ότι είναι σε καλή κατάσταση. Οπότε πιστεύω ότι αν παίξουν τα παιδιά όπως ξέρουν, σαν ΠΑΟΚ, δεν θα αντιμετωπίσουν κάποια μεγάλη δυσκολία. Δηλαδή πιστεύω είναι στο χέρι του. Μπαίνουν μέσα και κερδίζουν. Πρέπει να δείξουν καλή πρωταθλητή. Δημήτρη, το γήπεδο αυτό είναι στο Μακροχώρι, νομίζω. Ναι, είναι στο Μακροχώρι, ένα χωριό λίγο έξω από την Πέρια. Ωραία. 8 η ώρα, έτσι. Ναι. Ένα μάτς σαν τελικός για τον ΠΑΟΚ που προσπαθεί να μπει στην διάδα του πρωταθλήματος. Σαν τελικός. Είναι αυτό το μάτς. Οπωσδήποτε αυτό το μάτς και από εκεί και πέρα βλέπουμε. Μάλιστα. Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Αυτά για το handball που ήρθε η ώρα να δώσει το πιο μεγάλο παιχνίδι. Δύσκολες συνθήκες, μπλάτ στον τοίχο, κόντρα στο Φίλιππο. Α, δούμε. 8 η ώρα σήμερα θα έχουμε βεβαίως ενημέρωση μέσα από το ΠΑΟΚ 24. Πάμε στο μπάσκετ τώρα να μας πει ο Νίκος Μοσχοβίτης τι ακριβώς έχει συμβεί. Καταλαβαίνω ότι στον ΠΑΟΚ έχουν αφρίσει με αυτό που έχει γίνει. Και για το timing, για το πώς έφτασε λίγες ώρες πριν το παιχνίδι να βγει η απόφαση. Και για ό,τι έγινε, για ό,τι γράφτηκε, για ό,τι προηγήθηκε με την ΑΕΚ. Σε άλλη μια περίπτωση που είναι από ό,τι φαίνεται πολύ δύσκολη για τον ΠΑΟΚ τώρα στο μπάσκετ. Χάθηκε η ευκαιρία του Σαββάτου εδώ για να κερδίσει ο ΠΑΟΚ. Τρίτο μάτς χωρίς το Βασιλιάδη. Νίκο, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Από πού να ξεκινήσουμε? Δώσαμε την είδηση για την τιμωρία. Πες μας λίγο ακριβώς τι έγινε το Σάββατο. Εμείς στην τηλεόραση είδαμε το Βασιλιάδη να μιλάει λίγο έντονα με τον Μαυροκεφαλίδη για κάτι που είχε συμβεί. Να παρεμβαίνει ο διαιτητής ο Πιλοίδης. Ναι. Ο Πιλοίδης να θέλει να τους, να μπει ανάμεσά τους, να κάνει, να ξέρω εγώ. Ο Βασιλιάδης του λέει μη μ' ακουμπάς. Είδαμε στην τηλεόραση. Ο Πιλοίδης σε αυτή τη φάση τον έσπρωξε τον Βασιλιάδη. Για να φύγει από εκεί με τον Μαυροκεφαλίδη. Ναι. Από εκεί και έπειτα ο Βασιλιάδης έγινε έξαλλος. Του είπε και τον εξύβρισε και όλα κάτι που γράφτηκε στο Φύλλο Αγώνος. Και από τη στιγμή που γράφτηκε στο Φύλλο Αγώνος, νομίζω ότι πολύ δύσκολα θα γλίτωνε την τιμωρία όπως και έγινε. Απλά το θέμα είναι με αυτή την τιμωρία, είναι το πότε βγαίνει. Ότι τον εξύβρισε, είμαστε σίγουροι, δηλαδή. Στην τηλεόραση έτσι γράφτηκε στο Φύλλο Αγώνος. Έτσι γράφτηκε στο Φύλλο Αγώνος. Ναι. Από τη στιγμή που γράφτηκε στο Φύλλο Αγώνος, δηλαδή θα ήταν πολύ δύσκολο για τον ΠΑΟΚ, για τον παίκτη να γλιτώσει την τιμωρία. Πρέπει να του έχουμε κάνει όταν ήταν μικρός πολλά. Σύχαμα. Εντάξει, κοίτα, από τη στιγμή που γράφτηκε στο Φύλλο Αγώνος δεν νομίζω ότι είχε πολλές ελπίδες στο ΠΑΟΚ. Το θέμα είναι αυτό το εκπληκτικό που έγινε σήμερα, που έγινε δηλαδή λίγες ώρες πριν το παιχνίδι. Θα μου πεις και πόσο μεγάλη διαφορά έχει αν το ήξερα από χθες. Δεν ξέρω πόσο μεγάλη διαφορά θα έχει, αλλά θα το ήξερα από χθες. Το σημερινό, το να απολογηθεί ο παίχτης το πρωί, να μην ξέρουν όλοι τι θα γίνει και περίπου 5 ώρες πριν το παιχνίδι να μαθαίνουν ότι τρώει και 2 αγωνιστικές κιόλας τιμωρίας. Είναι κάτι, εντάξει, δηλαδή δεν μπορώ να προεξηγήσω. Κάτσε λίγο ρε φίλε, κανονικά πότε συνεδριάζει το διοικητικό όργανο? Δηλαδή... κοίτα, τώρα έτσι όπως είναι και τα play-off έχει να κάνει και με το πρόγραμμα που έχει μπροστά του, έτσι, για το επόμενο παιχνίδι, καλή ώρα το σημερινό. Ναι. Απλά, από τη στιγμή που δεν υπήρξε κάποια κλίση τη Δευτέρα για να γίνει Τρίτη, οι περισσότεροι υποθέσαμε ότι μάλλον θα πάει για άλλη στιγμή η τιμωρία. Αλλά έρχεται η κλίση Τρίτη απόγευμα για Τετάρτη πρωί και Τετάρτη απόγευμα η ομάδα παίζει παιχνίδι και ένα τόσο σημαντικό μάτς. Δηλαδή τι να συζητήσουμε. Ψεκάστε, σκουπίστε, τελειώστε δηλαδή κατευθείαν. Τι να συζητήσουμε. Τόσο γρήγορα για, βγαίνουν οι αποφάσεις. Για μια ΑΕΚ η οποία έχασε ένα παιχνίδι το περασμένο Σάββατο στο ΑΚΑ και χάλασε όλο τον κόσμο. Χάλασε τον κόσμο μια ΑΕΚ. Ο Αγγελόπουλος πήγε μέχρι και τον Κοντονή. Γιατί? Για την απόφαση του. Την απόφαση. Για την απόφαση του να παίξει το EuroCup και όλα αυτά τα οποία απειλεί η FIBA να κάνει. Χάλασε τον κόσμο. Και βλέπουμε τι γίνεται. Είδαμε τι διαιτησία υπήρχε στο δεύτερο παιχνίδι, στο ΠΑΟ ΚΑΕΚ, που βέβαια εκεί η ΑΕΚ δεν είχε κάποιο παράπονο. Είδαμε ότι η ΑΕΚ παίζει με κόσμο σήμερα, κάτι που δεν θα έπρεπε να γίνεται, με βάση όσα γράφουν στο Φύλλο Αγώνος του πρώτου παιχνιδιού. Γιατί πράγμα κατηγορήθηκε? Ο Γκόντας έγραψε στο Φύλλο Αγώνος ότι τραυματίστηκε άνθρωπος γραμματείας από αντικείμενο που πετάχτηκε από την εξέδρα. Και ίδιο ακριβώς. Τι τιμωρία επέφερε τελικά? Αυτό είναι πρόστιμο και μία αγωνιστική. Από τη στιγμή που γράφεται κάτι τέτοιο. Και τι αποφασίστηκε? 8.500 ευρώ πρόστιμο. Στην ΑΕΚ. Και ο ΠΑΟΚ για το ΠΑΟΚ Άρης τιμωρήθηκε με αγωνιστικές. Ο ΠΑΟΚ για το ΠΑΟΚ Άρης έφαγε μία αγωνιστική. Βέβαια, στο ΠΑΟΚ το παιχνίδι υπήρχε και μία διακοπή, έτσι.
στην, ναι. Στο παιχνίδι της ΑΕΚ δεν είναι ιδιαίτερη στο ΑΕΚ, αλλά σε κάθε περίπτωση που γράφει στο φύλλο αγώνα αυτό το πράγμα είναι μια αγωνιστική. Για να είμαστε σωστοί βεβαίως, και εφόσον πράγματι ο Βασιλιάδης έβρισε το διαιτητή, έχει μεγάλη ευθύνη ο Βασιλιάδης για αυτό που έγινε. Δεν το συζητάμε, εννοείται. Να το πούμε και αυτό. Εννοείται. Από τη στιγμή που αντέδρασε όπως αντέδρασε. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Η τιμωρία ήταν σίγουρη. Εντάξει. Να μην λέμε για την τιμωρία και το timing, εννοείται. Να λέμε και το Βασιλιάδη. Εννοείται. Ο οποίος Βασιλιάδης και γενικότερα. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Σάββατο είχαν πάρα πολλά νεύρα, ναι. Μέσα στο παιχνίδι. Και με τους διαιτητές. Και είχαν πολλά νεύρα. Ήταν πολύ νευρικό παιχνίδι ο γι' αυτό έχασε κιόλα. Εννοείται ότι. Δεν μπορεί να έχει καμία δικαιολογία ο Βασιλιάδης. Εφόσον τον έβρισε. Ναι, και είναι και ένας παίκτης ο οποίος έχει και μεγάλη εμπειρία, έτσι. Δεν είναι κάποιος παίκτης που τώρα έπαιξε και μπήκε σε ένα τέτοιο μάτς και είδε ότι είδε. Έχει πολύ μεγάλη εμπειρία και η αντίδρασή του φυσικά και δεν δικαιολογείται για κανένα λόγο. Απλά το θέμα είναι η τιμωρία, το πότε έρχεται. Το ότι έρχεται σήμερα λίγες ώρες πριν το παιχνίδι. Δηλαδή ο Πάκ προετοιμαζόταν για αυτό το μάτς με τον Βασιλιάδη και τελευταία στιγμή, πραγματικά τελευταία στιγμή, μαθαίνει ότι δεν τον έχει. Και θα παίξει χωρίς αυτόν. Και δεν έχει τον Τζόχλα, έχει δύο απουσίες και σήμερα πρέπει να πάει να παίξει την παρουσία του τελικά μέσα στο ΑΚΑ. Το οποίο έπρεπε να είναι άδειο και είναι γεμάτο. Ή τέλος πάντων θα έχει κόσμο. Ναι. Μάλιστα. Αυτά είναι δεδομένα αυτή τη σειρά τώρα που μιλάμε. Ναι, ο Πάκ τι, πού είναι. Ο Πάκ τι μπορεί να κάνει σε αυτή την περίπτωση. Το σημερινό με ό,τι έγινε. Ναι, περιμένουμε καμιά ανακοίνωση, περιμένουμε κάτι. Δεν υπάρχει πληροφόρηση προς το παρόν. Δεν υπάρχει πληροφόρηση. Ναι. Εντάξει, δύσκολα τα πράγματα. Για το πώς χάθηκε η ευκαιρία του Σαββάτου, τι έλεγαν, μια και δεν είχαμε εκπομπές όλο αυτό. Κοίτα, το διάστημα. Εντάξει, γιατί ήταν ένας ακόμα τελικός για τον ΠΑΟΚ, ναι, που λύγησε η ομάδα. Δηλαδή, το άγχος ήταν τεράστιο. Συμφωνώ. Νομίζω ότι ήταν τυχερή η ΑΕΚ γιατί μπήκαν τραβηγμένα σούτ στο πρώτο δεκάλεπτο που ήμασταν καλοί. Εκεί αν ήμασταν λίγο. Νομίζω ότι η ΑΕΚ ήταν καλύτερη από τον ΠΑΟΚ στο παιχνίδι. Ναι, ήταν πιο διαβασμένη. Ό,τι τρίκ έκανε ο Ζδόφος του βγήκε, δηλαδή αυτό με τον Μιλόσεβιτς στο 3 και σε άμυνα και σε επίθεση ήταν αυτό που καθόρισε το παιχνίδι ουσιαστικά, γιατί ο Μιλόσεβιτς είχε 17 πόντους, 10 rebound και εξαιρετική άμυνα πάνω. Αλλά αυτόν δεν τον βάζει για να βάζει το Σάκοτα τώρα, ρε φίλε, και τώρα τον θυμήθηκε και τώρα που σφίξαν οι κόλλοι. Τον άφησε μέσα, ναι. Τον έβαλε στο 3. Τον έβαλε στο 3 και έπαιζε και με το Σάκοτα στο 4 κάποιες φορές. Δηλαδή τράβηξε ένα τεσάρι του αθλητικό στο 3 για να παίζει τον Βασιλιάδη και επειδή είναι και ένας παίκτης που έχει πολύ καλό, είναι πολύ καλό στατιστικό rebound, πήρε και βοήθησε και σε αυτόν τον τομέα. Είχε 10 rebound, νομίζω 4 επιθετικά. Και πίεσαν πάρα πολύ το Χάτσερ, που δεν είχε αντικαταστάτη. Πίεσαν πάρα πολύ το Χάτσερ, εκεί είναι ένα θέμα. Δηλαδή, άλλαζε διαρκώς τον Κατσίβελη με τον Green πάνω στον Χάτσερ, που ήταν φυσιολογικό να το κάνουν γιατί ο ΠΑΟΚ δεν έχει το δεύτερο playmaker που έχει τερματιστεί και ήταν φυσιολογικό να πιέσει πάρα πολύ το Χάτσερ. Ο Κατσίβελης έριξε πολύ ξύλο, είναι η αλήθεια. Ναι. Ξύλο δεν το λέω ότι ήταν όλα φάουλ, αλλά είναι ξύλο το οποίο αν ο διαιτητής θέλει να τα σφυρίξει τα φάουλ, ουσιαστικά τον βγάζει εκτός αγώνα και αλλάζει και η αμυνά του. Αυτό λέω. Ναι. Και σε αυτό το κομμάτι νομίζω ότι περισσότερο θα περιμέναμε να βλέπουμε τον Χάτσερ με τον Ντούμπνιακ περισσότερο στο παρκέ, ώστε ο Χάτσερ να παίρνει ανάσες και να έχει έναν ακόμα χειριστεί ο ΠΑΟΚ μέσα στο παρκέ, αλλά οι δύο παίξανε μαζί περίπου 5-6 λεπτά. Οπότε ήταν πολύ δύσκολο. Ο Χάτσερ και αυτός έχασε την ψυχραιμία του μετά. Ούτε καθαρό μυαλό είχε ούτε τίποτα. Άρα μεγάλα outsider σήμερα ο ΠΑΟΚ. Δεν έχει τελειώσει κάτι. Δεν μπορεί να είμαστε βέβαιοι, αλλά προκύπτει αυτό το πρόβλημα το οποίο δυσκολεύει. Δεν είσαμε χωρίς Βασιλιάδη στην Μπεσίκτας. Χωρίς Βασιλιάδη ο ΠΑΟΚ νίκησε τη Βαλένθια. Τη Βαλένθια, ναι. Τη Βαλένθια, ναι. Ο Σκοτσανίτης είναι καλά. Με Σκοτσανίτη. Δεν νομίζω ότι είναι και πολύ καλά, αλλά θα παίξει. Ναι, αυτό είναι το θέμα. Για να δούμε. 7 παρατέταρτο, έτσι. Απλά εγώ νομίζω ότι ειδικά στο μάτι του Σαββάτου ο Σντόβτς έβγαλε πολλά από τα κόλπα που έχει στο μυαλό του για ένα παιχνίδι για να το κερδίσει και δεν ξέρω αν έχει άλλα γι' αυτό. Αλλά πλέον όταν ο ΠΑΟΚ δεν έχει το Τζόχλα, δεν έχει το Βασιλιάδη, είναι πολύ δύσκολο να έχει απαντήσει. Η ΑΕΚ με τι τιμωρία απειλείται, με αποκλεισμό. Θεωρητικά, ναι. Επειδή έχει δηλώσει συμμετοχή στην. Για την Ομοσπονδία και την Εθνική Ομάδα για τον Προολυμπιακό. Ναι. Και υπάρχει και απειλή για την ΑΕΚ, μάλιστα υπήρχε θεωρητικά και ένα τελεσίγραφο το οποίο λύγει σήμερα, αν δεν κάνω λάθος. Ναι, ναι. Για να πάρει την απόφασή της και τέλος πάντων να παίξει στο Champions League και όχι στο Eurocup. Τώρα αυτό δεν ξέρω κατά πόσο η FIBA το κάνει, αν θα το κάνει ή αν είναι απειλή. Δηλαδή το τελεσίγραφο είναι από πλευράς της Ομοσπονδίας προς την ΑΕΚ, ούτως ώστε να μην τιμωρηθεί η Εθνική. Αυτό. Αν και το θέμα θα μας απασχολήσει από αύριο, όταν θα ξέρουμε ο ΠΑΟΚ που πηγαίνει. Ναι. Αν η ΑΕΚ παίξει στο Eurocup, ο ΠΑΟΚ μπαίνει κατευθείαν στους ομίλους του Champions League. Προφανώς δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποια άλλη. Όχι. Κάποια άλλη ομάδα που να παίξει στο Champions League, δεν νομίζω. Ας παίξουμε κι εμείς κανένα νόμιμο Champions League. Το Champions League έχει τρεις θέσεις για την Ελλάδα.
Τρίτος, τέταρτος και πέμπτος από τα προκριματικά. Αν δεν υπάρξει η ΑΕΚ, λογικά ο Άρης με τον ΠΑΟΚ θα είναι δύο, θα παίξει Champions League. Θα έχουμε μετάδοση, θα έχουμε ενημέρωση. 7 παρατέρτο. Ή το τελευταίο μάτι της χρονιάς είναι, μιας κακής χρονιάς όπως και να το λέμε, όπως και να το κάνουμε, ή πάει ο ΠΑΟΚ για την έκπληξη και χωρίς το Βασιλιάδη τώρα για να συνεχίσει. Α, δούμε. Νίκο, να είσαι καλά. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Γρήγορα στο τελευταίο διάλειμμα για να επιστρέψουμε και με τα υπόλοιπα και με την κλήρωση του δώρου που έχουμε για εσάς. Δώρο για να το κάνετε δώρο σε κάποιο πιτσιρίκι, σε κάποιο παοξάκι. Μία λαμπάδα με την επαιτειακή μονόπολη του ΠΑΟΚ. FM γράφεται και ενώ αφήνεται ΠΑΟΚ λαμπάδα, προσφορά από την εκπομπή και από τα καθισμένα του ΠΑΟΚ. Το μήνυμα αποστολή στο 54526. Να σε ρωτήσω κάτι, τώρα γιατί αναφέρεις την μπουτίκ. Η φανέλα, μάλιστα, του ΠΑΟΚ στο βόλεϊ, γιατί κάνει 25 ευρώ? Γιατί πολύ τρέλα μας πουλάνε γενικά σε αυτό το θέμα το εμπορικό, η ΠΑΕ. Η ΠΑΕ τι σχέση έχει? Έχει, ναι. Γιατί μια φανέλα δηλαδή μπορεί να πουληθεί 25 ευρώ και η φανέλα της ΠΑΕ πρέπει να πουλιέται 50. Ναι. Όταν το έμαθα την προηγούμενη εβδομάδα, είπα θα πάω να πάρω τρεις φανέλες. Του βόλεϊ. Ναι, ρε φίλε. Να τα δώσω τα 75. Χειμένες να πάρεις. Αλλά να τα γουστάρω, να μην με κοροϊδεύουνε. Λοιπόν. Εντάξει, άστο, έχω. Γιατί ο ένας έχει το Χιμένες, ρε φίλε, και ο άλλος έχει τον Μπερμπάτοφ. Αυτό... Ακριβώς γι' αυτό πρέπει να πάρω, να πάρω την 25. Γιατί ο ένας έχει το Σεπέδα και παίρνει κούπα, και ο άλλος έχει τον Μπερμπάτοφ και ακόμα δεν ξέρουμε αν θα πει σε άσκηση με μπάλα. Είναι και εταιρείες προφανώς. Ναι, ρε φίλε, εννοείται. Γι' αυτό είπαμε. Πρέπει να υπάρχει και φτηνό προϊόν. Πάω και σε. Τώρα που άρχισε ο Σαββίδης να ακούει τον κόσμο, να ακούει αυτούς που τον συμβουλεύουν και να ξανασκέφτεται και να ακούει και τα δημοψηφίσματα που γίνονται και τις ψηφοφορίες. Έτσι λες εσύ. Θα αρχίσει να θα κάνω μια ψηφοφορία εγώ για τη φανέλα, να δεις τι θα γίνει. Ο Ραφαέλο Κατατζής πήγε στη Σύρο δύο φορές, κέρδισε τη μία. Είναι στη γραμμή μας τώρα. Ραφαέλ, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, παιδιά. Όλα καλά? Όλα καλά, μια χαρά. Ο Ραφαέλ πήγε στη Σύρο τρεις φορές και κέρδισε τη μία. Α, ναι. Είχε πάει και για το... Όχι, δύο, γιατί ήταν και στο Λυκά που είμαι τελικός μου, το φήνικα. Α, κέρδισε. Ναι, εσύ τρεις φορές πήγες. Πήγες να φέρεις μια κούπα, ρε φίλε. Μία φορά πέτυχες το στόχο σου. Ένα, μπράβο. Ναι, δυστυχώς, ναι. Α, μπράβο. Ναι. Το παραδέχεσαι. Τόση ώρα ψάχνω να βρω τι φανέλα φοράει ο ΠΑΟΚ το βόλε, τι εταιρεία. Λεγκαία είναι, τι είναι? Όχι, δεν είναι Λεγκαία, πραγματικά τώρα... Δεν θυμάμαι και εγώ πραγματικά. Βλέπω τον Παντακίδη σε μια φωτογραφία Λεγκαία φοράει πάντως. Ναι, αλλά είναι φόρμα. Δεν μήπως είναι, είναι... Δεν είναι η φετινή μπλούζα αυτή καθ' αυτή. Τέλος πάντων. Εντάξει. Είναι από πρόσφατο είπες... το παιχνίδι στη Σύρο. Για το θέμα της φανέλας. Λοιπόν, Ραφαήλ, τώρα τι να σε ρωτήσω, να μην το θέσουμε το άλλο το θέμα, γιατί είναι λίγο αστείο, δηλαδή ούτε καν να το συζητάμε. Πρώτα απ' όλα, τι ισχύει για τον αυριανό αγώνα με εισιτήρια κτλ. Να θυμίσουμε ώρα. Γιατί είναι το πιο μεγάλο παιχνίδι, ίσως από όλα τα οποία δίνει ο ΠΑΟΚ αυτές τις ημέρες. Ακριβώς, από χθες ξεκίνησε η διάθεση των εισιτήριων για τον αυριανό τέταρτο τελικό της Volley League. Σήμερα ήδη από τις 10 έχουν ανοίξει τα εκδοτήρια και στην θύρα 7 στο γήπεδο της Τούμπας και στο ΠΑΟΚ Sports Arena. Θα μείνουν ανοιχτά μέχρι τις 8 και αύριο η μέρα του αγώνα από τις 9 μέχρι τις 1. Πάλι στη θύρα 7 του γηπέδου της Τούμπας και από τις 9 μέχρι τις 7 την ώρα της έναρξης του αγώνα στα εκδοτήρια του ΠΑΟΚ Sports Arena. 5 ευρώ γενική είσοδος, για κάποιες συγκεκριμένες θύρες και διαζώματα 10 ευρώ και στα VIP 20 ευρώ. Ακριβώς, ίδιες τιμές όπως και στα προηγούμενα μάτς. Τι κλίμα εισέπραξε από την αποστολή, πώς δικαιολόγησαν την ήττα τελευταία? Αυτό το οποίο λέγανε όλοι οι παίκτες και ο Γιάννης Καλμαζίδης ήταν ότι υπήρξε μια έλλειψη συγκέντρωσης, η οποία ήταν εμφανής σε αρκετές φάσεις του αγώνα. Υπήρξαν κακές επιλογές σε κόντρα μπάλες που είχε ο ΠΑΟΚ. Αντίθετα, ο Φίνικας Σύρου πίεσε πάρα πολύ στο σερβίς με τον κατά τα άλλα Ντόκιτς, ο οποίος ήταν αφίβολος για να παίξει. Είχε πάρα πολλούς άζους και με τον Σέρβο και με τον Ανδρεάδη. Ήταν πολύ σταθερός και στον μπλοκ ο Φίνικας. Και αυτό ακριβώς θα πρέπει να περιορίσει ο ΠΑΟΚ στον αγώνα της Πέμπτης. Δηλαδή να περιορίσει το σερβίς του Φίνικα και μέσω της άμυνας κυρίως να έχει την ευκαιρία να χτυπήσει και με τον Σεπέδα και με τον Λί και τον Σμαραγδί και τον Τακουρίδη εφόσον χρειαστεί στον πρώτο χρόνο. Ελπίζουμε να μην έχουν στο μυαλό της παίκτης του ΠΑΟΚ ότι έχει τελειώσει.
το πρωτάθλημα και να μην σκέφτονται το Πάσχα και τις διακοπές, γιατί νομίζω ότι από όλα όσα βλέπουμε και καταλαβαίνουμε, έστω και αν είναι λίγα στο συγκεκριμένο άθλημα, ο ΠΑΟΚ δεν παίζει τόσο καλά όπως ήταν με τον Ολυμπιακό. Ακριβώς. Δεν παίζει. Ακριβώς και αυτό το είπε και ο Γιάννης Καλμαζίδης στις δηλώσεις που ανέβηκαν πριν λίγο στο επίσημο site του ΠΑΟΚ Βόλεϊ, ότι δεν σκεφτόμαστε τους πανηγυρισμούς, ότι ο στόχος μας είναι να κάνουμε μια δυνατή εμφάνιση. Είναι ένας τελικός ο οποίος για τον ΠΑΟΚ κρίνει το φετινό πρωτάθλημα και ο κόσμος σίγουρα είναι ένα έξτρα κίνητρο για να οδηγήσει το δικέφαλο στην κατάκτηση του δεύτερου συνεχόμενου πρωταθλήματος. Θα έχουμε δηλώσει και του Λί και του Καλμαζίδη. Ακριβώς. Κάτι, ναι, τι ώρα είπαμε είναι το παιχνίδι αύριο, το είπαμε, 7 η ώρα είναι. 7 η ώρα είναι κανονικά όπως και τα υπόλοιπα. Εγώ είναι σε 7. Αυτή. Μεγάλη Πέμπτη, 7 στο κλειστό του ΠΑΟΚ, το οποίο λογικά αυτή τη φορά θα γεμίσει. Λογικά έτσι φαίνεται. Εντάξει, υπάρχει και το θέμα με το ότι είναι και η αγορά ανοιχτή λόγω των ορτών κτλ. Αλλά νομίζω ότι οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ είναι αισιόδοξοι ότι θα γεμίσει το γήπεδο. Υπάρχει και κλήση απολογία να πούμε του κύριου Τζίκα. Για τον όσο συνέβησαν στο Μάτι Σύρου, θα βγει λογικά σήμερα η υπόθεση, αλλά λογικά δεν θα δώσει το παρόν στον πάγκο, στον τελικό τον Αυριανό. Και αυτός κατηγορείται ότι έβρισε το διαιτητή, Ακριβώς το 24-20 του τέταρτου σετ, ότι σηκώθηκε από τον πάγκο, κατευθύνθηκε προς την πλάγια γραμμή και ξύβρισε τον πρώτο διαιτητή σαν... Επειδή ήσουν εκεί παρόν, για πρώτη φορά είδες και τον Κουρνέτα και τον πρόεδρο, τον κ. Τσαλόπουλο και όλους να είναι τόσο εκνευρισμένοι. Με τους διαιτητές. Αρκετός εκνευρισμός με τους διαιτητές και εκτός από τον κύριο Τζίκα που αναφέραμε και από τον κύριο Τσαλόπουλο και από τον Κουρνέτα, ακόμα και τον κύριο Καλμαζίδη που συνήθως είναι ήρεμος, υπήρξε εκνευρισμός. Πάντως αυτό το οποίο εξέφραζαν σε κάθε ευκαιρία οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ ήταν ότι δεν υπάρχει κανένα θέμα με τους ανθρώπους του Φοίνικα Σύρου, με τον κόσμο, ήταν άψογη φιλοξενία. Το πρόβλημα του ΠΑΟΚ, οι διαμαρτυρίες είχαν να κάνουν με τις φάσεις αυτές που είναι κρίναν. Είναι 5 φάσεις συγκεκριμένες. Ναι, και απλώς αυτές που κρίναν και το πρώτο σετ με τον Άσο του Ανδρεάδη και στο τελευταίο σετ με τον Άσο του Λάπα. Εντάξει, περισσότερο εκνευρισμένοι μάλλον με τον ΠΑΟΚ ήταν οι ίδιοι. Καλά, σίγουρα. Εντάξει, γιατί ναι, εντάξει, έχασε ένα παιχνίδι που πραγματικά μπορούσε να το πάρει. Πάντως, όντως γίνανε φάσεις που επηρέασαν. Επειδή ξέρουμε από πέρυσι τους διαιτητές της φυσιογνωμίας, τους 4-5 κορυφαίους. Αυτοί που πράξαν προχθές, που δεν κάνουν τα ονόματα, δεν ξέρουμε, δεν ήταν από όσο είχαμε συνηθίσει να παίζουν στα μεγάλα παιχνίδια. Ή κάνω λάθος. Ακριβώς δεν... και υπήρξε και αυτή η άποψη και από τους ανθρώπους. Ότι δεν μπήκαν δηλαδή οι καλύτεροι. Τους ξέρουμε, είναι. Για ποιο λόγο δεν μπήκαν δηλαδή οι συγκεκριμένοι διαιτητές. Τέλος πάντων. Εντάξει. Ο ΠΑΟΚ δεν είναι καλά. Είπαμε ξανά, δεν είναι τώρα δικαιολογία. Αυτό, ΠΑΟΚ δεν είναι καλά. Αυτό έφερε το μεγαλύτερο εκνευρισμό. Δεν είναι καλό ΠΑΟΚ. Μην ξεχνάμε ότι το δεύτερο παιχνίδι το γύρισε ο μονό μπλοκ ο Τερζής. Ακριβώς. Δηλαδή, και το ότι αναγκάζεται να κάνει αλλαγές τώρα ξαφνικά δείχνει ότι κάτι δεν πάει καλά. Μα ο Καλμαζίδης δεν έχει σταματήσει να το λέει, ρε παιδιά, ότι και στις νίκες ακόμα τις δύο, ότι δεν παίξαμε καλά, δεν παίξαμε καλά, κάτι βλέπει. Έτσι. Δεν το λέει τυχαία ή από αυτό το ξέρεις. Το λέει δεν παίξαμε καλά για να του πούνε οι άλλοι όχι coach, μην είσαι τόσο μετριόφρον, παίξαμε καλά. Ναι, ναι. Το εννοεί ρε φίλε. Γι' αυτό και όλα τα άλλα τα σχόλια περί ήτας εσκεμμένης και με πρόθεση ο ΠΑΟΚ να κάνει μάτς εδώ για να πάρει τις πράξεις είναι... Δηλαδή μόνο στον ΠΑΟΚ μπορεί να ακουστούν αυτά από ΠΑΟΞίδες. Ακριβώς. Μόνο στον ΠΑΟΚ μπορεί να ακουστούν και να έχουμε τόσο θέμα ότι έκατσαν και έκατσαν σε Σύρο και το πρώτο μάτι, το πρώτο σετ πήγε στο 35 και έγινε ό,τι έγινε για να έρθουν να παίξουν εδώ για τις πράξεις. Θα σε ελπίσουμε οι απαντήσεις να δοθούν αύριο μέσα στο γήπεδο. Ναι, μην ελπίσουμε να αποδείξει το αντίθετο μόνο. Εντάξει. Εκεί να δεις απόδειξη. Ναι, αυτό. Εντάξει, αυτό και υπάρχει και το τελευταίο μάτς. Δεν... Ναι. Θα πας εσύ μετά στη Σύρο. Να κερδίσεις. Ράφα, θα πάω εγώ και θα μείνω Αθήνα γιατί παίζει ο ΠΑΟΚ και play off μετά. Μπράβο. Πρωταθλήματα. Αν χρειαστεί, νομίζω 5 Μαΐου είναι το πέμπτος τελικός, αν χρειαστεί. Α, ωραία. Πολύ ωραία. Ναι, ναι. Μήπως μπορείς μετά να πας και Αθήνα να περιγράψεις και τον τελικό κυπέλου. Θέλει ο Λίμπερο ένα. Ναι, πόσο ναι, θα είναι και ο Ολυμπιακός ΑΕΚ. Ραφαίρε, ευχαριστούμε. Τα λέμε και αύριο, μια και το αγώνα. Ο αγώνας αυτός. Ναι. Είδες τις τελευταίες τιμές αν θες, επειδή το αναφέραμε και χθες στο ΠΑΟΚ 24. Νέος προπονητής στο πάγκο του Ολυμπιακού, Φλάβιο Γκουλινέλη, ο οποίος είχε συνεργαστεί και με τον Γιάννη Καλμαζίδη στον Ολυμπιακό τη σεζόν 2010-2011. Ήταν πάλι πρώτος προπονητής ο Ιταλός, ο οποίος αντικαταστήσει στο Πιάτσα και ο Καλμαζίδης ήταν δεύτερος. Και συνέχεια ο προπονητής του ΠΑΟΚ είχε αντικαταστήσει τον Γκουλινέλη και είχε οδηγήσει τον Ολυμπιακό στο Ντάμπι. Για τον ΠΑΟΚ προφανώς δεν χρειάζεται να λέμε νέος προπονητής τώρα το καλοκαίρι. Ας ελπίσουμε όχι. Ναι, ο κύριος Σαλόπουλος μας είχε πει ότι θα μιλήσει στο τέλος, οπότε αύριο ελπίζουμε να είναι όντως το τελευταίο παιχνίδι και να μας πει
τι θα υπάρχει σωστό για αυτό. Την επόμενη σεζόν με το σχεδιασμό. Οκ, okay, να είσαι καλά, καλό μεσημέρι. Καλή συνέχεια επίσης. Καλό μεσημέρι. Να δούμε και ποιος θα είναι αυτός που θα κάνει κουμάντο στον ΠΑΟΚ στο Βόλιο και θα αποφασίζει και θα κάνει τις μεταγραφές. Θα βάλει και τα λεφτά, θα πάρει και το. Γιατί όλα δείχνουν ότι ο κύριος Τσαλόπουλος. Α, και δικαιωματικά. Ναι. Ναι, ρε φίλε, αλλά όταν προκύπτουν ξαφνικά παρουσίες και στις γιορτές και σε αυτά. Τι θυμίζεις τώρα. Ναι, ρε φίλε, εντάξει, κάπου αρχίζεις και τρελαίνεσαι και λες είναι δυνατόν. Τι έγινε. Πώς δεν κάναν δίδυμο βραβεύσει. Άστο, μην το πεις. Μην το θυμίζεις, είπαμε από εκείνη τη βραδιά. Πάνε όλα στραβά. Όλα. Άλλα δύο λεπτά για τα τελευταία μηνύματα για την πολύ ωραία αυτή παοξίδικη λαμπάδα μαζί με την επαιτειακή μονόπολη του ΠΑΟΚ. Ορίστε, 90 χρόνια. Ναι. Έχει και ωραία πράγματα. Ναι, που θα συνδυάσουν τη χρονιά αυτή με τον ΠΑΟΚ. Όπως είναι η μονόπολη. Εγώ που κράζω τώρα πριν για τις τιμές στις φανέλες κλπ. Να μην πω ότι έτσι πρέπει να κάνει μια μεγάλη εταιρεία όταν τελειώνει η σεζόν. Πρέπει πραγματικά τα ρούχα και όλα τα αντικείμενα που πουλάει επειδή είναι τέλος σεζόν και επειδή υποτίθεται ότι έχει γίνει οργανωμένη και από το Μάιο-Ιούνιο με το που τελειώσουν και τα play-off στο ποδόσφαιρο θα βγάλει τα καινούργια. Λοιπόν, αυτά όλα πρέπει να τα δώσει. Να τα δώσει με 70 και με 60% έκπτωση. Αυτό θα γίνει αύριο μεγάλη Πέμπτη αν έκανε στο ΠΑΟΚ. Να πάει και κόσμος που δεν έχει χρήματα, δεν του περισσεύουν τα χρήματα, να πάει να πάρει κάτι φτηνό. Ωραία. Αποθεώνουμε το εμπορικό τμήμα του ΠΑΟΚ γιατί το κάνει αυτό, έστω και για μία μέρα αύριο. Όλοι στο δρόμο θα είστε και στην πόλη και θα κάνετε αγορές. Να πάρετε κάτι 70% κάτω από την αρχική του τιμή. Οι προσφορές διαθέσιμες και από το e-shop. Έτσι. Μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Εντάξει, ναι. Τα φυσικά σημεία είναι δεδομένο. Άμα πας εκεί κάτι και το βρεις, το αγοράζεις. Αν έχει τελειώσει, δεν υπάρχει. Εντάξει. Ένα λεπτό. Τελευταία μηνύματα. Γράφεται FM και ενώ ΠΑΟΚ λαμπάδα για να κάνουμε την κλήρωση για ένα τυχερό ΠΑΟΞΑΚΙ. Γιατί σίγουρα όπως και να το κερδίσει το δώρο σε κάποιο πιτσιρίκι. Δεν πιστεύω να το πάρει κανένας μεγάλος και να το κρατήσει. Είναι αυτό που λέει το σποτάκι. Λέει, φυσικά λέει, να πάρετε ένα δώρο τέτοιες μέρες. Λοιπόν, πόσο είναι το άτομο, 32. Λοιπόν, κλείνουμε. Τελευταίες ημέρες, αν κάποιος θέλει να περάσει το Πάσχα μακριά από την πόλη, ιδανική επιλογή και το μικρό χωριό του Καρπενής με το Ελλάς Country Club 22-370-41-570. Η καλύτερη απόδραση για αυτές τις ημέρες του Πάσχα. Σε μια περιοχή με πολλές δραστηριότητες και πεζοπορία και ορειβασία και αναρρίχηση και καταρρίχηση, υπασία, τοξοβολία, τα πάντα στο μικρό χωριό του Καρπενήσι. Να πάτε και στον Πειρατή να πιείτε μια εκπληκτική μπύρα Primator μόνο με 2 ευρώ στα 500 ml και όλα αυτά στην Διογένους 17 και αυτό πάλι πολύ κοντά στο γήπεδο του ΠΑΟΚ. Να ζητήσετε περισσότερες πληροφορίες αν θέλετε να κλείσετε κάποιο τραπέζι στον Πειρατή καθημερινά γίνονται πολύ ωραία event και να ενημερωθείτε και για τα event αυτά μέσω του Facebook στη σελίδα Πειρατής The Beer Bar που υπάρχει και που είναι και πολύ δημοφιλής. Χρήστο, ένα νούμερο από το 1 μέχρι το 46 για έναν φίλο που θα κερδίσει τη λαμπάδα και θα δεσμευτεί, θα την κάνει δώρο και δεν την κρατήσει για τον ίδιο. Το 32. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Ο κύριος Κυριάκος Δραγόλιας κερδίζει τη λαμπάδα και δεσμεύεται ότι θα δώσει το δώρο κανονικά στο παιδί του, στο βαφτιστήρι του και δεν θα κρατήσει τη λαμπάδα για τον ίδιο. Ο κύριος Δραγόλιας κερδίζει το σημερινό δώρο και θα ειδοποιηθεί για το πώς θα το παραλάβει και αύριο κάτι ανάλογο θα έχουμε. Αύριο Μεγάλη Πέμπτη, εδώ θα είμαστε. Θυμίζουμε σήμερα 7 παρατέταρτο ΑΕΚ ΠΑΟΚ στο μπάσκετ, 8 η ώρα Φίλιππος Βέρειας ΠΑΟΚ στο handball. Ό,τι άλλο προκύψει και ποδοσφαιρικά και όχι μόνο, θα ενημερωθείτε μέσα από τον Λίμπερο και από το ΠΑΟΚ 4. Καλό μεσημέρι!